Και πάμε τώρα Αθήνα και στο θρίλερ με τη Ρωσίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού Πατινά που μάγεψε το πλανήτη με την εμφάνισή της αλλά φέρεται τώρα να ήταν το παρισμένη. Δύο ρωσικές εφημερίδε ΣΥΑ αποκάλυψαν πως η 15χρονη αθλήτρια Καμίλα Βαλίεβα η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που πέτυχε τετραπλή περιστροφή βρέθηκε θετική σε μία από τις απαγορευμένες ουσίες την τριμεταζιδίνη η οποία επηρεάζει τη λειτουργία της καρδιάς. Ωστόσο επισημαίνουν ότι το δείγμα είχε ληφθεί δύο μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Βαλίεβα έχει τεθεί λόγω τη ηλικ της από την Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ σε καθεστώς προστασίας. Η προγραμματισμένη για σήμερα απονομή του χρυσού μεταλλίου στη Ρωσική Ομάδα βγήκε από το πρόγραμμα, ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχει κάνει ακόμα καμία επίσημη ανακοίνωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά.